Πάμε στον αρμόδιο Υπουργό λοιπόν, Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, που ήταν εκεί χθες και τα έζησε στη Θεσσαλία με τον Πρωθυπουργό. Και είναι και από την περιοχή ασφαλώς, το δίδυμο των υπουργών στο αρμόδιο Υπουργείο. Και αυτό βοηθάει οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι γνώστες και οι δύο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα σας, ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Για πείτε μας λοιπόν τώρα, είδαμε χθες, σας είδαμε εκεί σε μια σημαντική παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Έγιναν πολύ σοβαρές εξαγγελίες, κύριε Υπουργέ. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουν γίνει κάποια πράγματα ήδη, ή είναι αυτό που λέει αντιπολίτευση, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, δεν περπάτησε τίποτα στη Θεσσαλία? Καταρχήν, ήταν σημειολογική η επίσκεψη του Πρωθυπουργού χθες στη Θεσσαλία, διότι ήταν περίπου ένα χρόνο μετά το καταστροφικό φαινόμενο του Ντάνιελ. Και αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί. Είχε ως στόχο κυρίως να αναδείξει όλα αυτά τα οποία προσπαθήσαμε και πετύχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κυρίως όμως να στοχοθετήσει και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα, ούτως ώστε η Θεσσαλία να μην αντιμετωπίσει κάποιο αντίστοιχο θέμα, είτε με ένα πλημμυρικό φαινόμενο, είτε κυρίως με ένα ζήτημα το οποίο έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και βεβαίως διαπιστώθηκε με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο. Και μιλάω βέβαια για το θέμα της διαχείρισης και της έλλειψης του αρδευτικού νερού, μιας και μιλάμε για την πλέον παραγωγική περιοχή της Ελλάδος. Μάλιστα. Και βεβαίως είχε πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Φαρκαδόνα προκειμένου να συζητηθεί το σχέδιο ανασύνταξης της Φαρκαδόνας. Να σας θυμίσω ότι η Φαρκαδόνα, η οποία βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, ήταν ένα από τα μεγάλα χωριά, είναι μια κομμόπολη κατά κάποιον τρόπο, η οποία πραγματικά είχε πνιγεί από τα νερά του Ντάνιελ και ήταν μια από τις περιοχές που είχε καταγραφεί ως η πλέον προβληματική. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός προκειμένου η συγκεκριμένη περιοχή να ξαναβρεθεί στο ίδιο και σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με την πρώτη Ντάνιελ εποχή, προφανώς ενισχύει την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει βρεθεί δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σε τι ορίζοντα χρονικό, κύριε Υπουργέ? Προφανώς δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για όλη αυτή την συγκρότηση? Και καλά κάνατε και με ρωτάτε, κύριε Παυλόπουλο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Ναι. Αν κάποιος περιμένει ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί και αλλάζει όλα τα κακώς κείμενα ή οριοθετεί μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα με έργα υποδομής από τη μια στιγμή στην άλλη, προφανώς κινείται στη σφαίρα της τοπίας. Όχι, αλλά ξέρετε ποιο είναι στιγμή, εδώ ένα σημείο ανησυχίας ενδεχομένως, είναι ότι επειδή πραγματικά δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη, είναι προφανές, υπάρχει ανησυχία ότι αυτό είναι ένα μεγαλόπλοκο σχέδιο το οποίο εξαγγέλλεται, θα ξεκινήσει προφανώς, αλλά κάπου στην πορεία μπορεί να χαθεί. Και να μην παραδοθεί στην ώρα του, να χρειαστούν πολλά χρόνια να μεσολαβήσουν και άλλες θεομηνίες και κάπου εκεί να μπλέξουν. Άλλες κυβερνήσεις. Άλλες κυβερνήσεις, σωστά. Όταν μιλάμε για έργα τα οποία έχουν τα μεγέθη ενός φράγματος, να σας πω χαρακτηριστικά, πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο, χρειάζεται μια σειρά βημάτων, η οποία είναι υποχρεωτικό να γίνει στην ελληνική πολιτεία. Ναι. Καταρχήν, οι μελέτες, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, αλλά και η ίδια η κατασκευή του έργου, συνήθως προϋποθέτουν ένα χρονικό διάστημα που ξεπερνάει τα 3 και τα 4 χρόνια. Mm-hmm. Και μιλάμε για την καλύτερη. Άρα, μετά τον κύκλο αυτής της κυβέρνησης, μιλάμε πάντα. Όταν, λοιπόν, όχι, μιλάμε για δεκαετία και βάλε, από ό,τι καταλαβαίνω. Να σας πω για είναι έτσι. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της ανασύγκρουσης. Είναι 5 χρόνια. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Ναι, και το λέω βάζοντας ακόμη και τους χρόνους που μπορεί για διαφορετικούς λόγους να χαθούν. Δηλαδή, όταν πρέπει να λάβει κανείς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμη και προκειμένου να επιληθούν και σε επίπεδο ανωτάτων δικαστηρίων. Είναι πολλά τα ζητήματα. Σωστά, γιατί μπορεί να έχουμε προσφυγές σε προσφύγων, μπορεί να έχουμε πολλά. Ακριβώς, γι' αυτό σας το λέω. Δεν το λέω για άλλο λόγο. Το έχουμε ζήσει αυτό, κύριε Υπουργέ, με τα μεγάλα έργα. Με τεράστιες καθυστερήσεις λόγω προσφυγών. Ναι, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε μια κατεστραμμένη περιοχή. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια καταστροφή που επισυνέβη. Δεν μπορούν τα χρονοδιαγράμματα να συμπτυχθούν κάπως, να πάμε σε πιο γρήγορες διαδικασίες, πιο άμεσες, και να απαντήσετε και στην κριτική που σας λέει ότι χρειάστηκε ένας χρόνος για να γίνει αυτή η εξαγγελία. Το θέμα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, κύριε Παυλόπουλο, ξέρετε πολύ καλά ότι διάπτεται κυρίως της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει εύκολα. Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Η πολιτική βούληση μπορεί να κινείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά η τήρηση της νομιμότητας και ειδικά σε ζητήματα τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ενέχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία
έχουν προτεραιοποιηθεί στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα και τα οποία δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει ενδεχομένως με την ευκολία ή με την επιθυμία, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, που μπορεί να υπάρχει και σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Mm. Ωστόσο, για να επανέλθουμε, θα σας πω ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν αφορούσαν απλά και μόνο στο γεγονός ότι κάποια από αυτά τα οποία είπαμε πριν ένα χρόνο έρχονται να υλοποιηθούν. Παραδείγματος χάρη, παρουσίασε στους κατοίκους της μεταμόρφωσης Καρδίτσας mm-hmm. το μοντέλο μετακίνησης ολόκληρου του χωριού, που είναι, mm-hmm. θα έλεγα, κάτι που για πρώτη φορά γίνεται στην ελληνική πολιτεία. Ένα ολόκληρο χωριό πρόκειται να μετεγκατασταθεί με σύγχρονα σπίτια, με σπίτια τα οποία θα τα ζηλεύει κανείς, με μια διαδικασία που ποτέ δεν έχει επαναληφθεί στην ίδια την ελληνική πολιτεία. Mm-hmm. Με υποδομές, με μελέτες, με σχεδιασμό, με συγκεκριμένο προγραμματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται χειροπιαστό ένα χρόνο μετά ουσιαστικά τη μεγάλη καταστροφή. Ναι. Ταυτόχρονα εγκαινιάσαμε την ανακατασκευή του κέντρου υγείας Παλαμά, που ήταν αποτέλεσμα της καταστροφικής πάλι πλημμύρας του Ντάνιελ, αλλά και το νέο κέντρο υγείας Μουζακίου, το οποίο είχε καταστραφεί με τον Ιαννό. Το είχε πάρει το ποτάμι αυτό. Ακριβώς, το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Δώσαμε στην τοπική κοινωνία του Μουζακίου ένα σύγχρονο κέντρο υγείας, το οποίο. Είχαμε όμως και αντιδράσεις από ό,τι είδαμε, κύριε Υπουργέ. Είδαμε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αυτοί οι άνθρωποι τι ζητάνε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, αλλά επειδή γενικότερα στη δημοκρατία προφανώς είναι η έκφραση της διαφορετικής άποψης, είναι μια από τις ίδιες, ξέρετε, τις εκφάνσεις της δημοκρατίας, δεν θα μπορέσω να πω κάτι άλλο. Αλλά αν κανείς δεν βλέπει πόσες παρεμβάσεις γίναν, πόσα χρήματα έχουν ήδη δαπανηθεί για την αποκατάσταση Θεσσαλίας. Και ποια είναι η πραγματική προοπτική, μιας και σχεδιάζονται, υλοποιούνται έργα τα οποία ποτέ δεν είχαν σχεδιαστεί σε αυτό το επίπεδο από την ελληνική πολιτεία, νομίζω ότι απλά και μόνο λειτουργεί για να εκφράσει. Τώρα εδώ που μιλάμε. Και τίποτα παραπάνω. Τώρα που μιλάμε, σε αυτό το χρόνο που μεσολάβησε και έχουν γίνει παρεμβάσεις, έχουν δαπανηθεί περίπου 600 εκατομμύρια από ό,τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι. Ναι, ίσως είναι και παραπάνω. Μπορώ να σου πω ότι έχουν δοθεί 182 περίπου εκατομμύρια σε 50.000 και πλέον ανθρώπους μέσω της κρατικής αρρωγής. Mm. Έχουν δοθεί 237 εκατομμύρια στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε έργα. Mm. Έχουν δοθεί πάνω από 270 εκατομμύρια από τον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις, κυρίως στο φυτικό και στο ζωικό κεφάλαιο. Και βεβαίως αυτά θα περάσουν τα 210 εκατομμύρια με βάση τον υπολογισμό που έχουμε με την εξόφληση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Mm. Αντιλαμβάνεστε, και βεβαίως σχεδιάζονται, υλοποιούνται ήδη έργα ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για οδοπία, για σιδηροδρομικό. Η προτεραιότητα ποια είναι, κύριε Υπουργέ, από πού θα ξεκινήσετε και από τα αντιπλημμυρικά, όπου ξεκινάτε? Κοιτάξτε, ο Ντάνιελ μας έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα mm-hmm. μέσω της μελέτης που έγινε από την Ολλανδική εταιρεία, αφενός με να επανασχεδιάσουμε συνολικά την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας mm-hmm. με αντιπλημμυρικά έργα τα οποία θα έχουν διπλό χαρακτήρα πέρα από την αντιπλημμυρική προστασία, mm-hmm. κυρίως να έχουμε τη δυνατότητα επάρκειας του αρδευτικού νερού. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ προσωπικά βρέθηκα σε ημερίδα και μίλησα στα τέλη της δεκαετίας του 90 για την πιθανή σοβαρή έλλειψη του αρδευτικού νερού στο Θεσσαλικό κάμπο. Φαντάζομαι να κατανοείτε ότι έπρεπε να περάσουν περίπου 2,5 δεκαετίες για να μπει στο επίκεντρο της πολιτικής και βεβαίως σε τροχιά υλοποίησης ένας σχεδιασμός που γίνεται από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον Πρωθυπουργό και που αφορά στην επάρκεια των υδάτινων πόρων για τα επόμενα χρόνια. Αν αφήναμε αυτή την κατάσταση να εξελιχθεί, ξέραμε ότι η Θεσσαλία θα εξελίσσει. Άρα το πιο σοβαρό είναι αυτό, λέτε, η διαχείριση σήμερα των υδάτων. Από που μιλάμε, και από αύριο βγαίνουν επίσημα σε διαγωνιστική διαδικασία με κλειστές προσφορές μεγάλα έργα και για τη Θεσσαλία μέσω προγράμματος ΔΙΤ, το κλειστό δίκτυο άρδευση του Εύταυροπού για περισσότερα από 680 χιλιόμετρα δικτύου, το μεγάλο αρδευτικό έργο μεταξύ Υπέρειας Φαρσάλων και Ορφανών Καρδίτσας που θα αρδευτούν άλλα 75.000 περίπου στρέμματα. 120.000 στρέμματα είναι με το προηγούμενο έργο. Αντιλαμβάνεστε ότι υλοποιείται ένας σχεδιασμός που ποτέ δεν υπήρξε στην ατζέντα καμίας κυβερνητικής επιλογής στο παρελθόν και που βεβαίως θα μας δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα μαζί με τα άλλα έργα. Περάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή τη μελέτη για τα δύο μεγάλα φράγματα της πύλης Τρικάλων και του Μουζακίου Καρδίτσας, όπως επίσης και τη διόρυγα της Γυρτώνης, που είναι μεγάλα έργα τα οποία θα δώσουν πολύ μεγάλους όγκους υδάτινων πόρων για αρδευτικό νερό τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία γίνεται μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό, γίνεται μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση ενός μεγάλου προβλήματος. Αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Και την επάρκεια του νερού, εάν έχουμε μια
μία θεομηνία ακόμα υπάρχει μια σχετική θωράκιση στην περιοχή. Με βάση αυτά που έχουν γίνει. Με βάση αυτά τον χρόνο. Γιατί αυτά είπε και ο Πρωθυπουργός και είναι αλήθεια ότι τα έργα που έγιναν για τον Ιαννό άντεξαν στον Ντάνιελ. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση. Τα μεγάλα έργα τα οποία γίναν με μια μεγάλη εργολαβία που δόθηκε αμέσως μετά τον Ιαννό ήταν έργα που αφενός δεν άντεξαν, αφετέρου δείξαν ότι αν υπάρχει αυτή η σοβαρή προσέγγιση από την πλευρά της πολιτείας, όντως το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό. Ήδη έχουν γίνει πολλά έργα αποκατάστασης, βεβαίως κάποια από αυτά αφορούν στο κεντρικό κράτος, κάποια αφορούν στην περιφέρεια. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρόκειται να ξεκινήσουν, επαναλαμβάνω, τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία, όπως σας είπα νωρίτερα, χρειάζονται το σχεδιασμό, χρειάζονται τη μελέτη, χρειάζονται την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ακριβώς μετά για να πάμε στην υλοποίηση. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πλέον βρίσκονται στο τραπέζι της υλοποίησης συνιστά μια μείζωνα κυβερνητική προτεραιότητα που ποτέ, κύριε επαναλαμβάνω, Υπουργέ, δεν υπήρχε. Να φύγουμε, σας παρακαλώ, λίγο από αυτό. Εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα για το ποιος ευθύνεται για αυτή την τεράστια οικολογική καταστροφή με τα ψάρια? Γιατί εγώ δεν έχω δει κάποιον να λέει είναι δική μας ευθύνη. Τι είναι ως ευθύνη είναι αυτό το ζήτημα? Αν εννοείται τι είναι ως ευθύνη είναι το γεγονός ότι υπήρξαν τα νεκρά ψάρια, προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Μάλιστα. Διότι αυτά τα οποία ακούμε, κύριε Οικονόμου, και σωστά με ρωτάτε, είναι πολλές φορές αντιφατικές πληροφορίες, οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αντίθεση μεταξύ τους. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, το γεγονός ότι μπορεί να υπήρξε ένας υπερτροφισμός στη λίμνη της Κάρλας για διαφορετικούς λόγους, προφανώς και πιθανόν να έχει ακόμη και την πραγματική αιτία στον Ντάνιελ και στις συνέπειες του Ντάνιελ. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ζήσαμε διάφορα θέματα και ζητήματα που αφορούν στο Θεσσαλικό κάμπο αλλά και γενικότερα στη χώρα μας, πολλές φορές μπορεί να έχουν την αιτία σε ένα πολύ μεγάλο καιρικό φαινόμενο, το οποίο έχει αλλάξει τα δεδομένα και το οποίο προφανώς δημιουργεί συνέπειες με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι μετά από αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αν με ρωτάτε για να σας πω υπεύθυνα το τι μπορεί να έχει φταίξει, προφανώς δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω και προφανώς πρέπει να περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες, αλλά και όλη αυτή την επιστημονική μελέτη που πρέπει να γίνει προκειμένου να φανεί ποια ακριβώς ήταν η αιτία και ενδεχομένως αν υπήρχε ευθύνη ή όχι κάποιον. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.